Καλημέρα, αγαπητέ. Καλημέρα. Ανδρέα. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής τώρα. Πού καταντήσαμε, πού φτάσαμε να κάνουμε τα σχολεία μας φρούρια, να μαζεύουμε άρον-άρον ό,τι ξύλο να υπάρχει και να τα κρύβουμε, να βάζουμε φρουρούς, κάμερες, προκειμένου να μην πάθουμε ζημιές λόγω λαμπρατσάς δηλαδή. Αυτό είναι τώρα απίστευτο και ανήκουστο. Μόνο στην Κύπρο μπορεί να συμβεί αυτό. Δυστυχώς. Για το αυτονόητο, όπως το λες, για το αυτονόητο. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε τις περιφράξεις από το 18, κοστίσαν 17 εκατομμύρια ευρώ να περιφράξουμε όλα τα σχολεία σε ύψος 2,5-3 μέτρα. Βάλαμε συστήματα συναγερμού, βάλαμε φωτισμό στα βράδια. Ξεκινούμε τώρα με κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Αλλά η εγκληματικότητα, η παραβατικότητα συνεχίζει να υπάρχει και μεγαλώνει από ό,τι φαίνεται και βρίσκουν τρόπους έτσι ώστε να γίνονται ζημίες όχι μόνο στα σχολεία και σε άλλους χώρους, δημόσιους χώρους ή και ακόμα σε σπίτια. Είναι μια κατάντια, αγαπητέ Ανδρέα, δυστυχώς δεν υπάρχει ανθρώπινη σκέψη, ευσυνειδησία, έτσι ώστε να αποφεύγουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε σήμερα μπροστά μας. Τώρα οι εντολές είναι από το Υπουργείο, αγαπητέ Ντίνο, να μην γίνουν εκδηλώσεις τέτοιες λαμπρατσάς μέσα στα σχολεία, στο προάβλιο. Μα δεν υπήρχαν ποτέ λαμπρατσές στα σχολεία, στα προάβλια των εκκλησιών που γίνεται. Αλλά τα σχολεία τα οποία γειτνιάζουν γύρω από εκκλησίες, εκεί αντιλαμβάνεσαι πρέπει να φρουρούνται και πρέπει να προστατεύουμε τους χώρους μας. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Να ξεφύγει μια φωτιά όταν γυρνιάζει μια εκκλησία με ένα σχολείο. Ναι. Τώρα, ήδη έχει μπει σύστημα σε κάποια σχολεία με κάμερες. Μπήκε ήδη, τοποθετήθηκε. Ναι. Έχουν μπουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης σε 3 σχολεία της Λεμεσού, τα οποία ευελπιστώ μετά από μια σημερινή επικοινωνία που θα έχω με την εταιρεία που τα έχει τοποθετήσει και μετά την έγκριση που πήραμε από την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων, ευελπιστώ αυτά τα συστήματα από σήμερα θα λειτουργούν. Ναι. Τώρα το θέμα είναι, βέβαια, είναι τώρα όσες κάμερες και να βάλεις, άμα υπάρχει τέτοια παραβατικότητα, νομίζω θα βρουν τρόπο να κάνουν τις ασχήμιες τους, διότι είναι, νομίζω, στο DNA κάποιων ανθρώπων εκεί, κάποιων νεαρών, που αυτός είναι ο σκοπός τους. Πες μου κάτι, Ντίνο μου, όσον αφορά τώρα την παραβατικότητα. Κάποια σχολεία είναι υψηλού κινδύνου, κάποια λιγότερο. Εκεί πέρα από τις κάμερες υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γίνει, που μπορεί να γίνει? Γιατί υπάρχουν και μαθητές που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, το σχολείο τους δηλαδή, να πάνε να μάθουν γράμματα. Στα σχολεία τα οποία θα τοποθετηθούν τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και ένα σύστημα το οποίο είναι monitoring, δηλαδή όταν είναι σε λειτουργία το σύστημα αυτό παρακολουθείται, και εκεί υπάρχουν και μεγάφωνα σε αυτές τις κάμερες τις οποίες το monitoring μιλά και αποτρέπει σε αυτό που θα μπει σε μια σχολική μονάδα να του πει ότι πρέπει να φύγει, ότι θα καλεστεί αστυνομία περίπολων ή οτιδήποτε το οποίο θα τον αποτρέψει να είναι εκεί. Αντιλαμβάνεσαι, είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα δουλέψει. Άρα. Θα το δούμε πιλωτικά και μετά θα γίνει η επέκταση του στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες ανά το Πανκύπριο, οι οποίες χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου που είναι πέραν των 50 αυτές τις σχολικές μονάδες. Ας ελπίσουμε ότι θα πιάσουν τόπο οι κάμερες και θα μειωθεί αυτός ο τρόμος και ο φόβος, έτσι, γιατί Ανδρέα, ξέρεις... Το σημαντικό είναι η κουλτούρα του παιδιού όταν μεγαλώνει από το σπίτι, όταν πήγαινε στο σχολείο. Αυτή η κουλτούρα πρέπει να γαλουχηθεί σωστά, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να μην ξεφεύγουν. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτόν αντί να γίνεται, αυξάνεται αυτό. Υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα παραβατικότητα. Τώρα, αγαπητέ Ντίνο, επειδή σε παλιά καραβάνα στο χώρο, έχουμε και σχολικές εκλογές για τις σχολικές εφορίες, ένας θεσμός καθόλου επιτυχημένος. Πώς το βλέπεις στη νέα εποχή? Υπάρχει σχέδιο αναβάθμισης των σχολικών εφορίων, το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω του ότι το Υπουργείο Παιδείας μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρήσαν στην κατάργηση των σχολικών εφορίων το 2029 με την νομοθεσία η οποία έχει ψηφιστεί και θα αναλάβουν τις σχολικές εφορίες οι Δήμοι.
αυτό έχω πει πολλές φορές, είναι ότι είναι τα φόπλακα στη δημοσία εκπαίδευση και στη δημοσία εξυπηρέτηση των σχολείων. Αντιλαμβάνεστε και ξέρουμε όλοι ότι οι Δήμοι στην προσπάθεια τους να εξυπηρετήσουν την πόλη και τους πολίτες έχουν αρκετά προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε να φορτωθούν και τις σχολικές μονάδες που είναι μια καθημερινότητα η οποία δεν μπορεί να μην ανταποκριθείς άμεσα. Και που θέλει αυτό, θέλει άμεσες λύσεις εκεί και παρεμβάσεις. Δεν είναι να περιμένουμε. Αυτόν και αν θα είναι κατάντια θα το θυμούμαστε όλοι. Εγώ προσωπικά, αγαπητέ Ανδρέα, μετά από 18 χρόνια αποχωρώ, δεν θα είμαι υποψήφιος. Και γιατί τίνω, λόγω της εξέλιξης αυτής. Κυρίως λόγω της εξέλιξης αυτής, γιατί δεν θα ήθελα ποτέ σαν πρόεδρος των σχολικών εφορίων να έρθω το 29 να παραδώσω τις σχολικές εφορίες στους Δήμους. Αντιλαμβάνεσαι ότι για μένα ήταν ένα κομμάτι σοβαρών το οποίο έχω προσφέρει αρκετά και πιστεύω είναι παραδεκτό από όλους και από όλους σας και από εμένα νιώθω μια ανησυχή ικανοποίηση και υποχρέωση που έχω προσφέρει όσα έχω προσφέρει. Θα ήταν για μένα αδιανόητο να έρθω ο ίδιος σαν πρόεδρος των σχολικών εφορίων να παραδώσω τις σχολικές εφορίες στους Δήμους. Μάλιστα. Κατανοητό και σεβαστό. Πέραν των επαγγελματικών μου άλλων δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων, αλλά αυτό το κομμάτι με στιγμάτισε. Γιατί δεν έχω δουλέψει αρκετά για να αποφευθεί αυτή η κατάσταση, να μην ενταχθούν οι σχολικές εφορίες στους Δήμους. Αλλά πέρα από αυτό υπήρξαν διάφορα θέματα τα οποία θα τα πούμε να κουβεντιάσουμε άλλη φορά. Θα τα πούμε και από κοντά βέβαια γιατί αξίζει τον κόπο. Δεν μπορούσαν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Την Νοέλη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να σε καλά. Επίσης αγαπητέ. Λοιπόν, να σε καλά. Πάμε τώρα φίλες και φίλες σε ένα ρεπορτάζ. Είχαμε νέα αύξηση.